τόσα χρόνια το 80% από αυτό που έχω ακούσει είναι αρνητικό. Καλώς όρισε. Γεια σου, Μαράκη. Επιτέλους, στο σπιτάκι σα. Τι κάνεις, πολλά χρόνια έχουμε να βρεθούμε. Ναι, όχι, ρε παιδιά, και όλα το λέμε. Ναι. Καλά, δεν είναι και εδώ συνέχεια. Και τηλεοπτικά πάντως λέγαμε να τα πούμε και λέγαμε και λέγαμε και λέγαμε. Κοίταξε, δεν είναι ότι τα λες κι αλλού. Δεν είναι ότι πας αλλού και τα λες. Το κράτησα το λόγο μου. Ναι, όντως. Ναι. Ναι. Γιατί? Στο μεσοδιάστημα κάναμε και δύο εξώφυλλα στον Downtown. Ναι. Το οποίο έκανα. Αν από κάτι το κάνω. Ναι. Μπορεί να αργώ, αλλά δεν λες μόνο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με τα εξώφυλλα αυτά έκανες τόση φασαρία που ήταν σαν να έχεις κάνει 10. Ειδικά το πρώτο, το σεξι. Μα δεν είναι και ένας λόγος να κάνεις εξώφυλλο. Ακριβώς, κάνεις ένα και το καλύπτεις. Τι να κάνεις 10 χωρίς νόημα. Κάνεις ένα που θα τα πει όλα. Ωραία, απάντησε σε παρακαλώ λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Όταν είσαι σε αυτή τη δουλειά 30 χρόνια και έχεις κάνει τα πάντα. Με πάρα πολλούς τρόπους, με το ίδιο χαμόγελο, με άλλο χαμόγελο, με αυτό το προφίλ, με άλλο προφίλ, με αυτό το στυλ, με άλλο στυλ. Αυτό που σε ιντριγκάρει να ξανακάνεις. Είναι κάτι που δεν έχεις ξανακάνει. Αν δεν σε ήξερα. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως, επειδή τόσα χρόνια στα εξώφυλλα κάτι έχουμε κάνει. Καλά, δεν είναι. Όταν είναι μια γυναίκα η οποία σου λέει θα κάνω κάτι τολμηρό κλπ., λες αυτή χώρισε. Είναι κάτι ετοιμάζει. Κάτι κάποια... έχει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχω χωρίσει πολλές φορές στη ζωή μου. Καλά. Άρα θα μπορούσα να έχω κάνει πάρα πολλά τέτοια εξώφυλλα. Το ότι δεν έχω κάνει τόσα σημαίνει ότι ήταν και η στιγμή που ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ότι ήθελες να στείλεις κάποιο μήνυμα κάπου. Όχι, τέτοιου τύπου μηνύματα. Το σύμπαν τώρα τι να μου πει με να με δει με μαγιό. Θέλω να πω, με το σύμπαν έχουμε μια επικοινωνία, αλλά δεν έχει να κάνει με το outfit. Και η αλήθεια είναι λοιπόν ότι λείπεις. Εντάξει, τώρα είσαι εδώ γιατί είναι το ταλέντο, αλλά σε γενικές γραμμές είναι σαν να έχεις μετακομίσει ή σαν να πηγαίνεις ταξίδι και να γυρίζεις. Είναι σαν να έχω δύο ζωές. Αλήθεια. Είναι μια ζωή εδώ που είναι πάρα πολύ υπεύθυνη, γιατί είμαι με τα παιδιά, με το σπίτι, με τις υποχρεώσεις, με την εταιρεία, τη μεριμέρι, με τα ρούχα, με όλα. Και είναι μια ζωή εκεί που έχω μόνο το project, το τηλεοπτικό, το Power. Και το άλλο είναι φοιτητική ζωή, χαλαρή, σε ένα χώρο που δεν σε ξέρουμε. Φοιτητική ζωή είναι αυτό, ρε παιδί μου, που δεν έχεις έγνοιες. Ναι. Είναι τα περισσότερα λυμμένα. Είναι όλα λυμμένα, ναι. Εκτός από το να πηγαίνω στο στούντιο και να κάνω το γύρισμα. Όλα τα άλλα είναι σούπερ. Δηλαδή, τι θα πει είναι λυμμένα. Κάποιος σου μαγειρεύει, κάποιος σου καθαρίζει, κάποιος σου... Τρώω στο στούντιο ή τρώω έξω. Έχω σοφέρ που με πηγαίνει γιατί δεν θα μπορούσα να κινούμαι στην Κωνσταντινούπολη. Σωστά, ναι, και πώς να πας. Δεν σε ξέρει άνθρωπος εκεί. Δεν ξέρει άνθρωπος, ενώ δεν σε ξέρουν περισσότεροι. Ναι. Μπορώ να βγω, ας πούμε, και να κάτσω να φάω μόνη μου σε ένα εστιατόριο, κάτι που δεν θα το έκανα εδώ, γιατί θα αισθανόμουν λίγο άβολα. Ενώ εκεί μπορώ να το κάνω. Μπορώ να κάνω βόλτες στα μουσεία μόνη μου, να κάνω βόλτες στην πόλη. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ ξέγνιαστο. Σου λέω, δεν έχω υποχρεώσει. Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Όταν σου έγινε η πρόταση για το Power of Love, ρώτησες να μάθεις τι είναι, είδες το ξένο, είπες ναι, ήσουν ενδιστακτική. Μου είπανε ότι είναι ένα reality που έχει να κάνει με σχέσεις. Ρώτησα πώς είναι το format, δηλαδή είναι ένα σπίτι που είναι αγόρια, ένα σπίτι που είναι κορίτσια, ένας κεντρικός χώρος που συναντιούνται και με ενθουσίασε. Σ' άρεσε τόσο. Ναι, πάρα πολύ. Μαρία, τώρα σοβαρά. Μεταξύ μας. Όχι, το έχω τσεκάρει από παντού. Το έχω τσεκάρει από παντού. Από κοινούς φίλους. Ενθουσιάστηκε, λέει. Δηλαδή, γιατί αυτή. Καλά θα πει, γιατί δουλειά της είναι. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει πάρα πολλές δουλειές. Όλες τις ξεκινάμε με πολύ ενθουσιασμό. Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες στην τηλεόραση μέχρι τώρα ήταν δουλειές που το φορμά λίγο ήταν συγκεκριμένο. Η πρωινό, η μεσημεριανό, οπότε βάζεις τη σφραγίδα. Ναι. Αυτό ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο που βάζεις τη σφραγίδα μόνο στην παρουσίαση, όχι στο υπόλοιπο. Και γιατί σε ενθουσίασε? Γιατί μου αρέσουν οι σχέσεις. Εμείς γνωριζόμαστε τόσα χρόνια από τα περιοδικά. Ξέρετε ότι εγώ ξεκίνησα να γράφω στο Status από όταν ήμουν πολύ μικρή. Μια στήλη που είχε τίτλο Πόλεμος και Ειρήνη και μιλούσαμε για σχέσεις. Τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται με εκείνο. Οι σχέσεις ήταν πάντα αυτό που αγαπούσα να συζητάω, να αναλύω, να γράφω. Τώρα, ειδικά ένα reality που έχει ανθρώπους με πραγματικές αντιδράσεις. Σε ένα περιβάλλον που είναι δύο σπίτια με συγκεκριμένες δυνατότητες. Δηλαδή, γνωρίζονται 10 άνθρωποι με 10 ανθρώπους. Δεν είναι ότι έχουν και άλλους χίλιους να κάνουν και άλλες επιλογές. Όλο αυτό, το κοινωνικό πείραμα που το λέω, το πιστεύω και το υποστηρίζω, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πόση ώρα θέλουν τα κορίτσια για να βαφτούνε, 3-4 ώρες. Δεν θέλανε. Καλά, θέλω. Ξέρω, μπορεί να τα είχα φτιάξει από πριν αυτά. Και δεν, πώς δεν. Την βλεφαρίδα μια φορά τη βάζει. Ότι και εμένα μου έκανε πάντα εντύπωση. Γιατί πήγαινα και ήταν σχεδόν έτοιμα τα μισά. Και γιατί ήταν και πολλά κορίτσια. Ναι. Εντάξει, υπήρχε ένα ολόκληρο. Από προηγούμενο μια ομάδα που τα. Όχι, μωρέ. Αλλά σκεφτόμουν, ξέρεις γιατί. Είχαμε και βλεφαρίδες, είχαμε φακούς. Τι βλεφαρίδες, βασμό. Δεν ήταν βλεφαρίδες. Ήταν πολλά. Μαλλιά, τρέσες, φακοί. Αυτά είναι δουλειά. Δουλειά. Ώρες η καθημερινότητα. Αλλά εντάξει, προφανώς, άμα το έχεις βάλει και στην καθημερινότητά σου, όπως και άλλες γυναίκες που ξέρουμε,
Δημιούργησα μια σχολή όμως. Δηλαδή βλέπουμε. Ναι, βλέπεις μια κοπέλα και λες είναι Power of Love. Είναι Power of Love. Όχι, δηλαδή... ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι αυτή η σχολή υπήρχε. Ναι, υπήρχε, αλλά δεν είχε όνομα. Απλά το είδαμε εκεί. Δεν είχε όνομα. Ναι. Τώρα πήρε ταυτότητα. Όνομα. Γιατί και εγώ αυτό έλεγα. Επειδή δεν ήξερα τα κορίτσια σε αυτή την ηλικία, γιατί να είναι έτσι, με τα τακούνια, με τα αυτά και μετά. Και τους έλεγα, ντυθείτε λίγο πιο απλά. Και μου λέγανε, ναι. Μα κάνουμε τηλεόραση. Α. Μα δε, έτσι είναι και στη. Όπου και να πάω. Και, ναι. Και στο καφέ. Ναι. Ωραία. Εσύ τι συμπέρασμα έβγαλες για τα κορίτσια αυτής της ηλικίας, λοιπόν, που δεν τα ξέραμε. Το νούμερο ένα συμπέρασμα ήταν αυτό που λένε ότι οι γυναίκες τρώγονται μεταξύ τους και οι άντρες είναι σπαθιά. Ναι. Δεν ισχύει. Α. Γιατί στο συγκεκριμένο είδαμε ότι τα κορίτσια, ό,τι και να γινόταν στο σπίτι, κρατήσανε μια στάση πάρα πολύ ωραία. Ούτε μεταξύ τους είχαν ένταση, τα λύνανε εκτός. Τα αγόρια όμως τους ξέφυγε. Μαρία, εσύ, επειδή έγινε μεγάλος ντόρος στην Ελλάδα, εν τη απουσία σου βέβαια, έγινε μεγάλος άλλος. Ξέρεις ότι αν έχει υψηλό επίπεδο εκπομπή, αν είναι χαμηλό επίπεδο, μετά έγινε και μια άλλη εκπομπή που τελικά απέδειξε ότι αυτή ήταν λίγο καλύτερη, πανεπιστημιακού επίπεδου σε σχέση με τι που θα μπορούσε άλλο να συμβεί. Ναι. Εσύ όλα αυτά τα πήρες. Τα αντιλήφθηκε ναι, προφανώς. Γιατί εντάξει, το ότι ήμουν έξω και ελληνική τηλεόραση. Καλά, ναι. Και sites διάβαζα. Τα είχες προβλέψει κιόλας. Όχι, καθόλου. Α, όχι. Δεν το περίμενες ότι θα γίνει αυτό. Όχι, καθόλου. Ε, τι περίμενες. Δεν περίμενα κάτι. Εγώ περίμενα να ζήσω αυτή την εμπειρία που επαγγελματικά είχε ενδιαφέρον γιατί το reality έχει άλλους κανόνες. Δεν ήξερα πώς λειτουργεί και αυτό με εντριγκάρισε για να το δω, να το δουλέψω. Με νοιάζει να δω αν θα πάει καλά. Το τι θα πούνε δεν είναι και κάτι που πάντα περιμένω και το. Δηλαδή, τόσα χρόνια το 80% από αυτό που έχω ακούσει είναι αρνητικό. Επειδή δεν έχω ακούσει. Κάναμε μεγάλες Τι λες τώρα, έλα, εγώ που το έχω ζήσει, γιατί, το ξέρω τι? Πολύ καλά. Γιατί δεν ξέρω, γιατί είναι πιο ωραίο το αρνητικό. Ναι, εντάξει, αλλά. Έχει άλλο. Δεν θυμάμαι σε κάτι. Αλλά σε κάποιο project, όχι προσωπικά σε σένα. Σε όλα. Οι Αρίωνες πηγαίναν την επόμενη μέρα, ήμουνα στο αυτοκίνητο και άκουγα στο ραδιόφωνο. Από τον Ντένις Κουίκ που ήταν τότε δημοσιογράφος και έλεγε φορούσε η Μαρία αυτό το μαύρο που ήταν όλοι πλάτη έξω και ήταν μικρή. Όλα ήταν αρνητικά. Όχι όλα, το μεγαλύτερο ποσοστό. Και κάναμε πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Μόνη σου ήσουν στην Κωνσταντινούπολη. Τι εννοείς μόνη μου, μόνη μου. Μόνη σου. Όχι, γιατί, ναι, όχι, ναι, να είμαστε σαφείς, Μαρία. Αν δεν ό,τι θες μου λες, δεν. Ναι, εσύ άμα δεν θες δεν απαντάς. Αλλά. Αν αρχίζει να ξύνει το άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Μα δεν είναι κακό, ή δεν το λέμε, το λέμε. Ξέρουμε, όχι τίποτα. Ναι. Τίποτα δεν ξέρετε. Α, δεν ξέρουμε. Καλά, μην μπαίνει όρκο. Όχι, δεν ξέρουμε. Όχι, μην είμαστε τώρα ψεύτε. Δεν ξέρουμε. Ξέρετε, υποθέτουμε. Γιατί βγήκε στα περιοδικά που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Πάμε πάω, θα ψάξω να τον βρω. Γιατί είναι. Ποιον, γιατί δεν μιλάω. Και μια χαρά τον είδα μια φωτογραφία και υπαρκτό πρόσωπο. Ότι είναι κάποιο Τούρκο μπιλιονέρ. Ναι, καλέ. Δεν το είδα, δεν το είδα. Συγγνώμη. Α, ναι, ναι, ναι. Εγώ και ένα κύριο. Και λέω, πού το βγάλανε από το μυαλό τους. Μετά είχε μια εταιρεία, μπαίνω στην εταιρεία, βλέπω ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Καλά, δεν σκέφτονται. Αυτός μπορεί να γκουγκλάρει κάποια στιγμή και να δει ότι τα έχει με μένα. Καλά, εγώ με την οπτική πρόσωπο που έχω ακούσει κι άλλα, έχω χρεωθεί κι άλλους. Αυτός. Τι να πω. Πάντως ήσουν πιο ελεύθερη εκεί, ρε παιδί μου, να φλερτάρει. Καλά, και εδώ είμαι ελεύθερη να φλερτάρω, δεν με καταπιέζει κανείς. Σε πλησιάζουν πιο εύκολα εδώ ή στην Τουρκία, δεν είναι το ίδιο. Στην Τουρκία με πλησιάζανε πιο εύκολα. Είσαι και ξανθιά πολύ τώρα, όσο να είναι. Στην Τουρκία πιο εύκολα. Ναι, ήταν ωραίο στην Τουρκία γιατί δεν σε ξέρουν. Εδώ σε πλησιάζει ο άλλο. Δεν ξέρει και το κίνητρο αρχικά. Ενώ εκεί ξέρει ότι δεν σε ξέρει, έρχεται και σε φλερτάρει ένα άντρα μια γυναίκα. Και πού σε φλερτάρει στο εστιατόριο, α πούμε, θα έρθει κάποιο να σου μιλήσει. Και στο εστιατόριο, ναι. Πέρα από αυτό, εγώ είχα φίλους στην Τουρκία. Είχες παρέες. Ναι. Δηλαδή, πώς δικτυώθηκες εκεί και λες περνά ωραία, γιατί το περνά ωραία σημαίνει έχω και παρέα, έτσι. Κοίταξε, γιατί... είχα φίλους έτσι κι αλλιώς. Ναι. Με τους οποίους μετά άνοιξε λίγο περισσότερο αυτός ο κύκλος. Γνώρισα και καινούριους ανθρώπους μέσα από τους ανθρώπους τους Τούρκους που δουλεύαμε μαζί. Ναι. Οπότε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορώ να κάνω παρέα. Έκανες και όντως, δηλαδή γνώρισες κάποιον εκεί και είχατε σχέση. Εγώ χιούμορ έκανα πριν. Ναι, καλή και. Αλλά αυτό ταξίδεσαι. Το είχε ακουστεί πάρα πολύ. Άρχισε, έπιασε νευρικότητα. Δεν έπιασε καμία νευρικότητα. Εντάξει, οκ. Επειδή μόνη σου είσαι. Ορίστε. Είσαι μόνη. Ρε παιδιά, αυτό. Ανοιχτή σε κάθε έναν. Να... Σε φλερτάρει. Ξέρετε. Θα έρθει ένα σε με ρωτήσει. Ναι, συγνωρίσε με τη Μαρία. Τι να πω. Ω, δεν γίνεται. Ποτέ δεν θα πει δεν γίνεται. Όχι, ποτέ. Ό,τι θα πω, ναι, θα σα γνωρίσω. Έχει δίκιο. Ναι, αν νομίζει ότι μου αξίζει. Δεν μου γνωρίζει όποιον σου έρχεται. Όχι. Να μην πω δεν είναι ελεύθερο. Όχι. Κάποιο είναι αξιόλογο να μου ταιριάζει και τέτοια. Ας βγούμε για καφέ και βλέπουμε. Ναι. Πέρσι ήταν και η χρονιά που ήσουν και μόνο στη τηλεόραση. Δηλαδή δεν είχε την ασφάλεια του Φώτη. Η πρώτη χρονιά. Ασφάλεια ναι, του δεν Φώτη. Όταν είστε και δύο, μοιράζεται πολλά πράγματα. Εννοείς το power. Γιατί ξεκίνησαμε ήτανε το ταλέντο. Το αυτό. Εντάξει, γι' αυτό είπαμε. Ναι, Σάκη και με τον εντάξει, Γιώργο και τον παρέα. Άλλο Γιώργο. Ναι. Δέσαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν ένιωσα ότι.
κάτι μεταξύ μας δεν επικοινωνεί καλά. Όλα ήταν σούπερ και περίμενα και με πολύ χαρά το φετινό. Εκεί μου άρεσε αυτό το πράγμα, ναι. Μου άρεσε το ότι θα το έκανα μόνη μου. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ. Ναι. Ο Φώτης λίγο πολύ έκανε καμιά δουλειά μόνος του. Φοβήθηκες το μόνο, μόνη μου. Όχι. Μεγάλωσες. Φυσικά. Καταλαβαίνεις θέλω να πω. Με αυτή την έννοια το λέω ναι. Ναι. Τι σε μεγάλωσε. Φαντάζομαι ο χρόνος, οι εμπειρίες, ο τρόπος που δουλεύεις με τον εαυτό σου. Έγινε σταδιακά ή... Ναι, σταδιακά. Γιατί φαντάζομαι, ναι, αλλά φαντάζομαι βοηθάει και ένα γεγονός πάντα. Να κάτσεις λίγο να οργανώσεις τη σκέψη σου, να βάλεις προτεραιότητες. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή... συγκυριακά συνέβησαν πολύ σοφά τα πράγματα. Δηλαδή, επαγγελματικά άρχισα να σκέφτομαι ότι... Κάνω μια εκπομπή που δεν με, αυτή πούμε, η τελευταία που κάναμε με το Φώτη στο Star. Αισθανόμουν ότι εγώ είμαι αρκετά μεγαλύτερη και ηλικιακά και σαν ύφος να υποστηρίξω κάτι που υποστήριζα πριν από 15 χρόνια με τον ίδιο τρόπο. Ναι, ναι, δεν έχει άδικο. Έπρεπε λοιπόν να επαναπροσδιοριστώ σε αυτό. Τα παιδιά μου άρχισαν να μεγαλώνουν, οπότε είχα άλλη σχέση, ήμουν περισσότερο ελεύθερη. Δεν ήταν ότι έπρεπε το βράδυ να είμαι και γιατί είχαμε δόντι, είχαμε πονόκυλο, είχαμε αυτό, είχαμε σχολείο, είχαμε. Και σιγά σιγά άρχισε να στρώνεται μια άλλη ζωή και μια άλλη κατάσταση που μ' άφηνε να μπορώ να βγάζω στην επιφάνεια το ποια είμαι, τι θέλω και πώς θέλω να το στήσω. Είναι όταν κάνεις παιδί που λένε τελείωσε η ζωή σου για 16 χρόνια. Όχι, δεν τελείωσε η ζωή σου. Όταν είναι μωρό το παιδί δεν λένε. Όχι, είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Όλα είναι ωραία. Αλλά εκείνη την περίοδο έχεις ένα ρόλο συγκεκριμένο που σου κάνει πιο μικρό το πλαίσιο που κινείσαι ή τέλος πάντων αυτό, αυτό ναι, το συγκεκριμένο. Αλλά όχι να τελειώνει η ζωή σου. Όχι, και ρε, παιδί, γιατί τα παιδιά αυτό που κάτι σου παίρνουν και κάτι άλλο σου δίνουν. Μα εννοείται, αλλά όταν είσαι, πώς πω, μικρομάνα, πώς λέγεται, δεν λένε ότι περίμενα να φτάσεις 16 χρονών επιτέλους να αρχίσεις να γίνεις. Ναι, εντάξει, αλλά δεν ήσουν και 20 χρονών. Όχι, και στερίχτη. Αλλά όταν αισθάνεσαι ότι όταν είναι μωρά, θέλεις να είσαι εκεί να παρακολουθείς τους χαρακτήρες τους, τι τους δίνεις, τι παίρνουν, πώς είσαι εσύ, πώς εξελίσσονται. Μετά που αρχίζεις και βλέπεις ότι ό,τι δουλειά ήταν να κάνεις, την έχεις κάνει, φαίνεται τι έχεις δώσει, διότι δεν πρόκειται να δώσεις τίποτα παραπάνω πάνω από τα 16. Ό,τι έχουν δει από σένα, αυτό θα αντιγράψουν και όχι ό,τι τους έχεις πει. Άρα, στην ουσία, θες να είναι και ανεξάρτητα, άρα δεν είσαι συνεχώς από πάνω. Πρόσεχες εσύ, λοιπόν, αυτό το έχεις στο μυαλό σου, είναι τι βλέπουν και όχι τι τους λες. Ναι, πάρα πολύ. Με πάρα πολλά λάθη. Ναι. Δηλαδή. Τώρα, αν τα μεγάλωνα τώρα, θα ήμουν τελείως διαφορετική. Αλήθεια. Καλά, ναι, δεν συμβαίνει αυτό ποτέ βέβαια στη ζωή. Όχι, ποτέ. Αλλά γιατί, τι λάθη. Δικά σου, όχι. Ναι, δικά μου. Δικά μου. Εγώ είχα πολύ άγχος για τα παιδιά, εννοώ για τα σχολεία τους, για τα μαθήματά τους, για τα αυτά τους. Τώρα δεν θα το είχα. Γιατί για πες. Με ενδιαφέρει κιόλας. Ό,τι είναι να κάνουν, θα κάνουν. Ναι. Ό,τι είναι να κάνουν, θα το κάνουν. Ίσα-ίσα, πού από πάνω και χαλάς τις σχέσεις σου μαζί τους. Φθορά, ε. Ναι, δεν κάνει μια μαμά να διαβάζει με τα παιδιά. Δεν κάνει. Το λένε και οι ψυχολόγοι αυτό. Ναι, και εμένα μου το λέγανε, δεν το καταλάβαινα. Όταν το κατάλαβα λοιπόν. Τα πιέζες, τι έκανε. Βέβαια, έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά που είναι πολύ καλοί μαθητές συνήθως οι μανάδες τους είναι από πάνω. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι δικό τους ή είναι της μάνας τους. Γιατί και εμείς θα ήμασταν από πάνω. Και, δηλαδή, θέλω να πω, εγώ σταμάτησα να είμαι από πάνω όταν είδα ότι μας φέρει αυτή η σχέση. Ναι. Και είδα ότι άρχισε το παιδί μου να ανθίζει όταν εγώ έφυγα. Και του άφησα την ευθύνη του. Α. Και μου το είπε. Α. Του λέω, δεν αγχώνεσαι. Τώρα μου λέει, αγχώνομαι, γιατί δεν αγχώνεσαι εσύ. Ήσουν, εγώ δεν σε είχα αγχωτική και πίστη. Πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν και μόνη της, μωρέ. Ναι. Τραβά ζόρι. Και τα έβαζα να διαβάζω και τι άλλο τους έκανες. Τα έβαζα να διαβάζουν. Ναι. 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 Τσακωνόμασταν μετά και δεν μιλιόμασταν για μια-δύο μέρες. Δηλαδή, α, κάνατε κι αυτά. Γιατί τα παιδιά όταν διαβάζουν, σου λέω, πάω στο δωμάτιό μου να διαβάζω. Κλειδώνεται. Τι θα του πει, ξεκλείδω, θα αρχίσει αυτό τον καυγά. Ή θα πάρεις το βιβλίο, ποιο είναι το μάθημα να δω. Πες το μου. Δεν τα έκανα. Μπορώ να τα κάνω. Όχι. Μένει η μάνα μου το έκανε το πες το μάθημα. Ναι. Δεν μπορούσα να το κάνω. Έκανα όσο μπορούσα, ξέρεις. Καλά, έκανα και έβαζα το όριο και μετά το αθετούσα. Δηλαδή, πρακτικά πώς γίνεται. Αυτό τώρα είναι πολύ, πολύ, πολύ θεωρητικό. Όπως ωραία, το ακούω. Θα σου πω ένα παράδειγμα που δεν με αφορά. Ναι. Γιατί δεν το έκανα. Μια μαμά η οποία είναι και θυσιάζεται. Να δούλεψει, να τους μαγειρέψει, να είναι από πάνω, να μην έχει φίλες, να μην βγαίνει, γιατί θα τα διαβάσει, θα τα πάει στα φροντιστήρια, θα τα κάνει, θα τα αυτός. Δεν έχει μια ζωή χαρούμενη. Αυτό μπορεί να την οδηγήσει λίγο και στο να έχει και μια συμπεριφορά κουρασμένη, ταλαιπωρημένη, που αμέσως θα εισπράττουν και σαν ενοχή τα παιδιά. Ναι. Αυτή την εικόνα θέλεις να την πάρουν τα παιδιά σου. Να μην έχουν μια ζωή που θα είναι χαρούμενα, που θα βγαίνουν, θα διασκεδάζουν, θα καλούν μια φίλη τους. Άρα αυτό είναι το παράδειγμα. Δύο αγόρια δεν είναι ένα επιπλέον άγχος
όταν πρέπει να γνωρίσουν ρε παιδί μου τον σύντροφό σου. Το είχες, αλλιώς είναι να έχεις κορίτσι. Ξέρω και εγώ, φαντάζομαι. Αλλιώς είναι τα αγόρια με τη μαμά τους. Είναι πιο κτητικά. Δεν έφτασα σε αυτό το σημείο πολλές φορές με τα παιδιά. Καλά, ναι. Αλλά όχι, δεν είχα. Όταν έπρεπε γιατί να όταν έφτανα, ήμουν ασφαλής ότι. Πώς το διαχειριζόσουν αυτό. Τίποτα, καλούσα τον άνθρωπο. Το ναι. Και... Ναι, ρε παιδί μου, δεν ρωτούσε τη γνώμη του, το έκανε αυτό. Όχι, τι λέγανε μόνοι του, άμα δεν του άρεσε κάποιο ή οτιδήποτε, ναι. Και τι έκανε εκεί, του άκουγε. Δεν μου έχουν πει ποτέ ότι αυτό δεν μ' αρέσει. Απλώς κάνανε κάποιου χαρακτηρισμού και έκανε πλάκα. Ναι. Τώρα αισθάνεσαι πιο ελεύθερη σε αυτό το κομμάτι. Που δεν χρειάζεται, 16 χρόνια παιδιά. Μη ελεύθερη. Εντάξει, ήταν 10 χρονών και δεν τώρα. Είναι. Και αλλιώς τώρα δεν θα του γνωρίσω κάποιον που δεν αισθάνομαι εγώ ότι υπάρχει σχέση ή ότι υπάρχει μια προοπτική. Θα του γνωρίσω όπως έκανα όταν ήταν 3, 4, 5. Καλά, σε λίγο θα είναι και ελεύθερο το σπίτι, δεν χρειάζεται καν να το κάνει αυτό. Οπότε θα είσαι και πιο άνετη. Ναι, μα δεν είναι το θέμα το σπίτι. Καλά, και το σπίτι είναι το θέμα. Είναι ότι του βάζει κάποιου ανθρώπου στη ζωή σου. Και ο άλλο, για να μπει στη ζωή σου, δεν είναι μόνο τα παιδιά μου. Πρέπει να έχει αποδείξει. Έλεγε προηγουμένω για τη συγκυρία και όντω κάπω τα πράγματα σου ήρθαν με έναν τρόπο που. Είναι πάρα πολύ σοφέ η συγκυρία. Συμφωνώ. Να συμφωνούμε, δηλαδή δεν το στρώνουμε εμεί. Αν δηλαδή ερχόταν τότε το Σταρ και σου λέει για παιδιά δεν γίνεται. Πρέπει να ξανακάνετε την ίδια εκπομπή του χρόνου. Δεν γίνεται, δεν το διαπραγματεύομαι. Θα ήταν τελείως διαφορετική η ιστορία. Ναι, και αν είχα. Κοίταξε, είναι μια παγίδα. Ναι. Το ίδια-ίδια δεν θα γινόταν, όχι. Επειδή ίδια-ίδια όχι. Τότε, λοιπόν, Μαρία, ξεκινάνε διαφορετικό και καταλήγουν πάντα. Περίμενε, κάτσε λίγο να ρωτήσω κάτι. Τότε το Σταρ δεν ήθελε να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή, σωστά. Ναι, ναι, αλήθεια. Αυτό ήταν τύχη για τη Μαρία. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ήταν πολύ. Ήταν υπέροχο. Μα ούτε εμείς θέλαμε να συνεχίσουμε. Γιατί κάποιος πήρε μια απόφαση. Έτσι όπως ήταν, ήταν μια εκπομπή που δεν είχε να κάνει άλλο. Δηλαδή έβγαζε από τη Μίγα Ξύγκη. Είχε τελειώσει το κόνσεπτ αυτό για μας. Ναι, αλλά δεν είχατε εναλλακτική. Είχατε εναλλακτική. Υπήρχαν κάποιες εναλλακτικές οι οποίες άλλες δεν μας άρεσαν, άλλες δεν γίνανε επειδή δεν άρεσαν στο Σταρ. Αλλά όπως και να έχει, εκείνη τη στιγμή, επειδή για μένα ήταν πάρα πολύ βασικό. Το να βρω, γιατί αν είχαμε εμπλακεί σε κάτι άλλο, δεν θα είχα το χρόνο να βρω πώς θέλω να λειτουργήσω. Ναι. Και μπορεί αυτό να μου είχε καθυστερήσει πάρα πολύ τη νέα ματιά που έχω για τα πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου, καμιά φορά παίρνει η ζωή την απόφαση για σένα. Αλήθεια και είναι, αυτό αλλά... εκείνη τη στιγμή μπορεί να σε αγχώνει. Αλλά φυσικά, και μπορεί να είναι το μεγαλύτερο δώρο φυσικά, που σου κάνουμε. Φυσικά, ναι. Ναι. Με το Φώτη το είχατε συζητήσει τότε. Το συζητήσαμε, όχι την περίοδο που συζητάγαμε με το Σταρ, το συζητήσαμε μετά που είχαμε κάποια άλλα πράγματα και. Σκεφτόμασταν πώς να το διαχειριστούμε, αλλά δεν μας έβγαινε πάλι. Ναι, αλλά είχατε συζητήσει ότι μπορεί να ήρθε η ώρα να πάρει ο καθένας στον δρόμο του. Ναι. Ήταν χωρισμός. Κοίταξε, με μια έννοια ήταν χωρισμός, δηλαδή όταν κάποιος δουλεύει από εδώ και κάποιος δουλεύει από εκεί, γιατί σαν τηλεοπτικό ζευγάρι είχαμε δουλέψει όλα τα χρόνια μαζί. Ναι. Εσύ είχες νιώσει την ανάγκη να είσαι μόνη σου, είτε την εποχή που ήσασταν μαζί με το Φώτη, ίσως λίγο αργότερα, όταν οι συνθήκες έγιναν έτσι. Όχι, δεν ένιωσα την ανάγκη πριν να είμαι μόνη μου. Μετά όμως, κατάλαβα ότι η δυσκολία του να είσαι ντουέτο πάρα πολλά χρόνια, τη στιγμή που μεγαλώνεις, εξελίσσεσαι, αλλάζεις, είναι πολύ δύσκολο αν δεν επαναπροσδιορίζεσαι την ίδια στιγμή να παραμείνει το ντουέτο. Διαφορετικά, έπρεπε να υποκρίνεσαι ρόλους που είχες πριν μια 20ετία και σε λίγο καρικατούρα. Ήταν ένας άνθρωπος που τον βλέπεις κάθε μέρα, για χρόνια. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ναι. Δεν σου λείπει. Ναι, τον πρώτο καιρό δεν. Τον πρώτο καιρό μου λείψε. Μετά ήταν η απόσταση της Κωνσταντινούπολης. Οπότε αυτό έγινε και αυτό πάλι πολύ ομαλά. Δεν ήταν λοιπόν κάτι που τέλος πάντων σας επηρέασε ή επηρέασε τη σχέση σας ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Ήταν μια χαρά. Το επαγγελματικό δεν μπορεί να επηρεάσει μια σχέση. Αν η σχέση ίδια έχει ζητήματα, θα επηρεαστεί από μόνη της. Είναι, εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος φίλος. Κοίταξε. Όταν δεν είναι κάποιος πολύ κοντά σου καθημερινά, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Απ' την άλλη όμως, όταν συνδέεσαι με πράγματα που έχουν μεγάλη διάρκεια και έχεις ζήσει πάρα πολλά και έχεις μέσα από αυτή τη σχέση μεγαλώσει, αλλάξει, έχεις δει πολλά στη ζωή σου μαζί, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Πότε μιλήσατε τελευταία φορά? Στα γενέθλιά του. Το οποίο ήταν? Το Σεπτέμβρη. Εντάξει, να τον παίρνεις όμως. Να σε παίρνει κι αυτό. Πήγες εκεί στην Κωνσταντινούπολη και πήρες καμιά τσάντα αντιγραφή, κανένα έχει. Πάνε πάρα πολλές. Παζάρι. Έχει καταπληκτικά πράγματα. Βεβαίως. Την πρώτη φορά που είχα πάει Κωνσταντινούπολη, είχα πάει για χαλιά. Να πάρω χαλιά πριν από πολλά χρόνια. Και μου δείχναν τα χαλιά, πόσο κάνει τόσο. Μου λέγανε πρέπει να κάνεις παζάρι. Δεν μπορώ να κάνω παζάρι, δηλαδή. Και εγώ δεν παζάρι, μπορώ. Δεν μπορώ. Εγώ, δεν πήρα τίποτα. Αλήθεια. Συχαίνομαι, όχι ντρέπω. Τώρα.
Δεν υπάρχει καλύτερη. Δεν ξέρεις πόσο το διασκεδάζω. Που πάω, έρχονται φίλες μου και τους λέω: εγώ, παιδιά, σας παρακαλώ, δεν πάτε εσείς να τη λάρετε, εγώ. Και αρχίζω. Και έχω μάθει όλες τις τεχνικές που φεύγω από το μαγαζί και έρχεται και σε φωνάζει. Έλα, πες, είναι ωραία αυτά. Ναι, ωραία, ξεκινάς. Σου λέει. 50. 50. Όχι, 50. 50. 50 αυτό δεν έχει. Πας στο 25, στο 20. Περίμενε να πει. Όχι, τον αφήνεις να δει. Καταρχήν ξεκινάς ξέροντας ότι μπορείς να το πας στο 1 τρίτο στάνταρ. Α, ναι. Καλέ με άνεση. Σου λέει αυτός 40. Καλά, 40, συγγνώμη, πάω αλλού, φεύγω. Όχι, μου λέει, αλλά πόσο δίνεις. Δεν δίνω πάνω από 15. Α, 15. 15, μαντάμ, δεν γίνεται. Με σκοτώνεις, ναι, μου το κλείνει, με κλέβεις. Ναι, με κλέβεις. Βγαίνω στο σοκάκι. Μαντάμ, έλα, μαντάμ, να κλείσω σήμερα. Πάρ' το 15. Α, και το παίρνεις 15. Αφού σου έχει φέρει τσάι, πίνεις, κάθεσαι, τα λες. Και γουστάρω και αυτή το παζάρι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σου αποκαλύψω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Τι. Στην τηλεόραση το αποκαλύψω. Έλα. Έχω δει κρυφά την ταυτότητά σου. Εντάξει. Ναι, καλά, ναι, ναι. Όταν δουλεύαμε μαζί, η Μαρία ήταν το 95-96, ήταν στο στάτους διευθύντρια. Εγώ δούλευα στον κάτω όροφο και κάπου θα πήγαινε Camel Trophy. Πάω να βγάλω μια φωτοτυπία. Περίμενε. Τότε που πήραν το διαβατήριο που έγραφε Άρεν. Ναι, τότε. Μπράβο. Το διαβατήριο της Μαρίας έγραφε Άρεν. Αλήθεια, λες. Πήγε το διαβατήριο στην Αμερικάνικη Πρεσβεία για να πάρω βίζα. Δεν το έχεις προσέξει ποτέ. Όχι, ποτέ. Όχι, γιατί ναι. Το προσέχαν οι άλλοι που περνούσαν τα... Ναι, ναι, ναι. Τι λες τώρα, ναι, καλέ. Και είπαν οι Αμερικάνοι να με δούνε. Σου λέει, τι είναι αυτή, ναι. Να ξέρουμε, είναι χειρισμένη, πού πάνε. Πολύ ωραία, το πετύχανε ότι είναι, ναι. Α, καλή δουλειά να είναι. Και για πες. Εγώ λοιπόν και πάω να βγάλω μια φωτοτυπία. Πάω, σηκώνω να βγάλω φωτοτυπία, βλέπω φωτοτυπία της ταυτότητας Μαρίας. Α, λέω, περίμενα, δω την ηλικία. Την είδα. Και είσαι σωστός δημοσιογράφος. Από τότε που δεν είχε και νόημα. Και να σου πω και κάτι, και δεν τη θυμάμαι. Και δεν το είπα και ποτέ. Αλήθεια. Και πολύ σωστό κύριο. Και δεν πρόκειται να το πω και τώρα. Και εγώ δεν ξέρω. Θα σα πω μετά. Εκάνα δεν νομίζω ότι το κρύβει κιόλας. Αλλά δεν νομίζω ότι κάπου πάει το μυαλό σας εκεί. Ναι, εκεί περίπου, ναι, έχουμε, αφήνουμε μια πενταετία περιθώριο. Αυτό το εκεί λοιπόν που είσαι τώρα είναι μια χαρά, ε. Φυσικά, κοίταξε, όσο μεγαλώνεις, έρχεσαι πιο κοντά σε ένα deadline. Άντε καλά και deadline. Αλήθεια, το deadline το έχει σκεφτεί. Τη ζωή, καλά, τη ζωή και αυτό. Σύνταξη, δεν νομίζω ότι θα αισθανθώ ποτέ την ανάγκη να πάρω, αλλά εντάξει, δεν σε φοβίζει ο θάνατος, το τέλος, όσο μεγαλώνεις, όσο να είναι, όλοι τον έχουμε αυτό το φόβο. Ναι, αλλά πολύ νωρίς είναι για να το σκέφτεσαι αυτό. Α, εγώ άλλα σκέφτομαι. Τα μποτέ και αυτά, το θάνατο ούτε καν. Καλή, τα μποτέ τα έχουμε εύκολα. Γιατί ο θάνατος μπορεί να σε βρει. Την αθανασία, μα τη βρεις, έλα πες το μου. Το θάνατος μπορεί να σε βρει και σε άλλη ηλικία, δεν είναι εκεί το θέμα. Ναι, αλλά αρχίζεις και τα σκέφτεσαι αυτά όταν μεγαλώνεις. Αλήθεια, ε. Και τι αποφάσεις πήρες. Ναι, μα είδες. Α, εντάξει, σωστές αποφάσεις. Για πάντα σωστά. Τη ζωή που μας αρέσει, αγάπη. Ναι, αλλά και γυμναστήρια ταυτόχρονα, ναι, και διατροφές. Αγάπη για τον εαυτό σου, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά, πολύ σοφά. Μπράβο. Μπράβο, Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ που σας είδα. Και εμείς. Τόσα χρόνια μετά. Ναι, να είστε καλά. Καλή τύχη ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ επίσης. Τι, πολύ καλά. Πολύ τύχη έχει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, γουρλούπι. Και στα προσωπικά σου να πάνε όλα καλά. Πάνε καλά. Επίσης. Πάνε καλά. Μπορούν να πάνε και καλύτερα. Όλα γίνονται καλύτερα. Μπερκέτ. Ευχαριστούμε, Μαρία. Να είστε καλά.